πάμε να δούμε τους εγώκερους. Να πάμε και να πούμε και στη Μαρία Ηλιάκη χρόνια πολλά, γιατί σήμερα είναι τα γενέθλια. Έχει γενέθλια. Χρόνια πολλά, Μαριό. Πολύ χρόνο, κορίτσι μας. Χρόνια πολλά. Πολύ χρόνια όλοι καρκίνοι. Να σε χαιρόμαστε. Λοιπόν, πάμε να δούμε τους εγώκερους. Εδώ λοιπόν ο Ερμής παίρνει μία θέση τουλάχιστον μέχρι τις 18 Ιουλίου και μετά τις 12 Αυγούστου, που έχει να κάνει κυρίως με θέματα που αφορούν τα οικονομικά. Έχει να κάνει με τακτοποιήσεις σε θέματα οικονομικών και αυτό αφορά τόσο το σπίτι σας, είτε κοινά οικονομικά που μπορεί να διαχειρίζεστε, όσοι μπορεί να έχετε κοινό πορτοφόλι με τον σύντροφό σας ή με το σύζυγο, τη σύζυγο. Μπορεί να έχει να κάνει με τα κοινά οικογενειακά, οικονομικά. Παίζουν λοιπόν πάρα πολύ μέσα στο επόμενο διάστημα θέματα που μπορεί να αφορούν είτε χρήματα από επενδύσεις, χρήματα που έχουν σχέση με διατροφές, κληρονομικά, θέματα που έχουν σχέση με την εφορία γενικότερα ή με τις κάρτες, με τις τράπεζες, χρηματοδοτήσεις. Όλα αυτά τα περί των οικονομικών θα σας απασχολήσουν πιο πολύ μέσα στο φετινό καλοκαίρι και θέλει φυσικά και μία σύνεση στο πώς θα ξοδέψετε, γιατί θα υπάρχει μία τάση να ξοδέψετε περισσότερο. Από την άλλη πλευρά, επειδή θα είναι ανάβρωμος ο Ερμής στο Λέοντα για αρκετό διάστημα μέσα στον Ιούλιο, θα μπορούσε αυτό να σημαίνει ότι χρήματα τα οποία μπορεί να σας οφείλονταν έρχονται πίσω, άρα έχει και μία θετική πλευρά. Να είναι καλά αυτά τα χρήματα. Έτσι, η όλη ιστορία.